Είμαστε οι ιερείς του νόμου. Οι ακολουθοί του. Τι. Κάποιος έκλειψε την ύφη, αλλά το συλλάβαμε και τώρα θα υποστεί τις συνέπειες. Κάτσε εδώ τη θέση. Γουρέμισε. Γουρέμισε, θα δούμε αυτό. Θα δει η δικαιοσύνη. Μπορεί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη να βλέπει λίγο από το παραθυράκι, να μην είναι τόσο δίκαιη, αλλά εμείς είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Αυτός που έκλειψε την ύφη θα δικαστεί. Ο γιατρός θα εξετάσει την ύφη και θα δούμε τη δικαιοσύνη. Εγώ είμαι μεταξύ θα σας πω για το δρόμενο αυτό που το κράτησαν οι πρόγονοι μας οι πόντιοι από αρχαιοτά των χρόνων και το φέρανε εδώ το 1923 με την ευρωλαγή των πληθυσμών. Το δρόμενο αυτό ήρθε στην Ελλάδα και συνεχίζεται αυτή η παράδοση σε κάποια χωριά της Κοζάνης και αλλού όπου το 12ήμερο μεταξύ Χριστουγέννων και Φώτων αναβιώνει αυτό το δρόμενο και πάμε από σπίτι σε σπίτι σε όλο το χωριό και σατυρίζουμε τα κακό σκήμενα του κάθε σπίτι του. Αν είναι ολίγο φοβαρτάς, αν είναι ολίγο ψεύτες κτλ. Και όλο το χωριό ακολουθεί την ομάδα από σπίτι σε σπίτι σε όλο το χωριό και διακομιδεί του κάθε σπίτι του, ο οποίος βεβαίως θεωρεί ευλογία να έρθουν ομόαιροι στο σπίτι του. Διαφορετικά δεν θα είναι καλή η χρονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει αλλού στην Ελλάδα, αλλά στις Έρες θα είναι καλή η χρονιά. Γιατί έρθαν οι μονόμεροι. Κύριοι, είναι η θύρα καστρωμένη. Επομένως το πρόστιμο είναι καλή. Καλά, δεν κατάλαβες ότι όλοι την αγαπάνε και όλους τους αγαπάει. Πλήρως το πρόστιμο τώρα, να πάρεις μυαλό. Γιατί τα χρήματα που συγκεντρώνονται από αυτή τη διαδικασία πηγαίνουν σε κοινοφελείς σκοπούς. Για το σχολείο, για την εκκλησία, για μια βρύση που θα χτιστεί στο χωριό, για ένα γέφυρα κτλ. Επομένως, δεν είναι μόνο ψυχαγωγικός ο σκοπός, αλλά είναι και κοινωνικός και ευετηριακός, για να είναι καλή η χρονιά. Εμείς λοιπόν σας αποχαιρετούμε, κοινωνόμενοι, πάμε σε άλλο χωρίο, σε άλλο πολιτεία, πλήρη και ευλογία και καλή χρονιά στο Σύλλογο, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.